Η αιώνια ανάπαυση, μην φοβάσαι. Δεν φαντάζομαι ότι μας πάνε ακόμα εκεί. Πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Νότι Μηταράκη, τον αναπληρωτή τομεάρχη της οικονομίας της Νέας Δημοκρατίας. Γεια σας, κύριε Μηταράκη, καλημέρα. Καλή σας ημέρα, κύριε οικονομό. Ο κύριος Λυριτζής, βλέπω, ξεκίνησε ήδη το θέμα των διακοπών. Είναι στη φάση, στο δεύτερο κομμάτι του τρίπτυχου. Είναι πρώτα η ανάπαυση, μετά η ξεκούραση και μετά οι διακοπές. Από ό,τι έχω καταλάβει, είναι στο δεύτερο. Έχει περάσει ήδη στο δεύτερο. Εμείς, από ό,τι φαίνεται, φέτος στη Νέα Δημοκρατία δεν θα μπούμε ούτε στο πρώτο στάδιο. Το φοβάμαι και εγώ. Άκουσα τον πρόεδρό σας και ανησύχησα, που λέει: εμείς θέλουμε εκλογές και όχι διακοπές. Αυτή τη στιγμή τα πράγματα είναι δύσκολα. Πρέπει να είμαστε όλοι εδώ. Οι εξελίξεις είναι ταχύτατες. Αυτό που προέχει πάντα είναι το καλό του τόπου. Εσάς, τι τύπο σας έκανε αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός κ. Μηταράκη, που μίλησε για μερική αδυναμία πληρωμών? Κοιτάξτε, εγώ λέω εδώ και καιρό σε διάφορες συνεντεύξεις μου ότι ευτυχώς που υπάρχουν τα ξένα κείμενα για να μαθαίνουμε τι γίνεται στην Ελλάδα. Και είδαμε χτες την έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου με ημερομηνία 4 Ιουλίου, δηλαδή ελάχιστες μέρες μετά την ψήφιση του μεσοπρόθεσμου, τότε που μας λέγανε μεσοπρόθεσμο ή χρεοκοπία, θυμάστε όλη αυτή την υπερβολική πίεση. Μα μας έλεγαν αν ψηφιστεί το μεσοπρόθεσμο και ο φορμαστικός, δεν πρόκειται να χρεοκοπήσουμε. Γλιτώσαμε. Αυτό το μήνυμα είχε περάσει κάτω. Το λέω χοντρικά, αλλά στην πραγματικότητα αυτό ήταν το μήνυμα. Θαυμάσια. Πάνω σε αυτό λοιπόν βλέπουμε ότι ήδη η κυβέρνηση εκείνη την εποχή, τις ίδιες ημέρες, συζητούσε για την εθελοντική αναδιάρθρωση και συζητούσε και το θέμα της επιλεκτικής χρεοκοπίας. Και αυτό που αναφέρεται σχετικά με τον Πρωθυπουργό, καταρχήν στέλνει ένα λάθος μήνυμα. Όταν η Ελλάδα ξεκινάει και δημιουργεί, απειλεί τις διεθνείς αγορές, αντί να κυβερνά. Η ουσία της υπόθεσης αυτή τη στιγμή ο Πρωθυπουργός δεν είναι σχολιαστής. Μα είναι απειλή αυτό για τις αγορές ή απειλή για μας? Είναι απειλή για όλους. Αυτή τη στιγμή όμως δεν λύνουμε το ουσιαστικό πρόβλημα. Να επαναφέρω κάτι που λέμε εδώ και μήνες. Όλα αυτά τα χρηματοοικονομικές ενέργειες, δηλαδή οτιδήποτε γίνει στο χρέος, είναι προσωρινές βραχυπρόθεσμες λύσεις. Η ουσία είναι μία. Ότι πρέπει να λειτουργήσει η πραγματική οικονομία. Αν η πραγματική οικονομία δεν λειτουργεί, αν η οικονομία δεν παράγει, αν το κράτος δεν έχει υγιή έσοδα, και τι εννοώ υγιή έσοδα, εννοώ το δίκαιο μερίδιο του κράτους στην ανάπτυξη της οικονομίας και όχι διαρκείς έκτακτες εισφορές, δεν θα μπορέσουμε ποτέ να κάνουμε το χρέος βιώσιμο. Κύριε Μηταράκη, να σας ρωτήσω κάτι. Επειδή ο κόσμος ακούγοντας όλα αυτά ανησυχεί, γιατί δεν υπάρχουν μόνο οι αγορές, όπως έλεγα και νωρίτερα, οι ηγέτες και τα κόμματα, υπάρχει και η κοινωνία. Και όταν μιλάει ο Πρωθυπουργός ή οποιοδήποτε παράγοντας και από εσάς και από την αντιπολίτευση και από τα κόμματα και από την Ευρώπη, οι ηγέτες κλπ., δίνει και μηνύματα στην κοινωνία. Αυτό το θέμα της επιλεκτικής χρεοκοπίας, τι θα σημάνει για την Ελλάδα, αν φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο υποβάθμισης? Καταρχήν θέλω να πω ότι αποδεικνύεται πράγματα ότι η αντιπολίτευση έχει σταθεί πιο υπεύθυνα από την κυβέρνηση σε αυτό το πρόβλημα. Εμείς τη λέξη χρεοκοπία είναι απαγορευμένη στο λεξιλογιό μας. Δεν πιστεύουμε ότι είναι κάτι που πρέπει η Ελλάδα να επιδιώξει. Είναι κάτι που θα κάνει καλό στη χώρα. Επιλεκτική χρεοκοπία θα δημιουργήσει θέμα ρευστότητας στο τραπεζικό σύστημα, το οποίο θα επηρεάσει ακόμα περισσότερο την ύφεση, που είναι βαθύτατη. Το 6% που περίπου ήταν η ύφεση στο τελευταίο τρίμηνο του 10 και στο πρώτο τρίμηνο του 11 είναι πρωτοφανής μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο για τα ελληνικά δεδομένα. Αυτή τη στιγμή η προτεραιότητα πρέπει να είναι στην πραγματική οικονομία. Γιατί για να δουλέψει το πρόγραμμα, το όποιο πρόγραμμα, υπάρχουν δύο προαπαιτούμενα. Απλά και συγκεκριμένα. Πρώτον, να δουλεύει η αγορά και δεύτερον, να υπάρχει κοινωνική συνοχή. Πάντως για την ύφεση που είπατε, είδατε και την έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου ότι προβλέπει μεγαλύτερο ρυθμό, προβλέπει μεγαλύτερη ενέργεια, προβλέπει μεγαλύτερο χρέος. Όλες οι προβλέψεις που κάνει η έκθεση είναι προς το χειρότερο. Νιώθω άσχημα να το λέω, αλλά το λέμε από τότε που κατέθηκε ο προϋπολογισμός, είπαμε εμείς ότι στηρίζεται σε έολες προβλέψεις. Αν διαβάσετε την εισήγηση τότε του Χρήστου Ταϊκούρα που ήταν συζητήσει τον προϋπολογισμό, αναφέρθηκε ακριβώς στις προβλέψεις ότι ήταν πάρα πολύ αισιόδοξες. Βλέπουμε σιγά σιγά ότι επιβεβαιωνόμαστε. Βέβαια δεν είναι θετικό να επιβεβαιώνεται η αντιπολίτευση. Θετικό θα ήταν η κυβέρνηση όταν διαπραγματεύεται με την Τρόικα, αν διαπραγματεύεται, να διαπραγματεύεται ένα πρόγραμμα το οποίο μπορεί να μας βάλει από την κρίση. Και για να βγούμε από την κρίση θέλει μια ισορροπία. Μια ισορροπία μεταξύ της επανεκκίνησης οικονομίας, της αξιοποίησης δημόσιας περιουσίας και της μείωσης κρατικών δαπανών. Αυτή η ισορροπία έχει χαθεί. Το πώς θα βγούμε από την κρίση, ποια μπορεί να είναι η λύση, τι πρέπει να αποφασιστεί σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης κλπ. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω να μείνετε κοντά μας να το συζητήσουμε αμέσως μετά τους τίτλους των ειδήσεων, κύριε Μηταράκη. Πάμε λοιπόν ειδήσεις σε τίτλους και επιστρέφουμε.
και θα επικοινωνήσουμε μαζί του για να βρεθεί μια άκρη. Λοιπόν, επιστρέφουμε στον κύριο Μηταράκη και έλεγα, κύριε Μηταράκη, να περάσουμε τώρα και στο επόμενο βήμα. Περιμένουμε όλοι να δούμε εάν θα έχουμε Eurogroup, αν θα έχουμε σύνοδο κορυφής, κάτι, εν πάση περιπτώσει, που θα μας δώσει, υποτίθεται, την όποια λύση για το επόμενο διάστημα. Δεν ξέρω αν θα γίνει και πότε, σίγουρα κάτι θα γίνει στο αμέσως επόμενο διάστημα, αλλά θα ήθελα από εσάς να μου πείτε ποια μπορεί να είναι η καλύτερη λύση για την Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Καταρχήν να τονίσω ότι από ό,τι φαίνεται υπάρχει έλλειψη συνένεσης. Mm-hmm. Έλλειψη συνένεσης μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών. Και δυστυχώς από ό,τι φαίνεται δεν έχουμε ηγέτες με το ίδιο ευρωπαϊκό όραμα που είχαμε σε προηγούμενες δεκαετίες. Μπορεί να αναφέρουμε φυσικά συγκεκριμένα σε οποιονδήποτε. Αυτό το λένε όλοι πάντως. Και οι ξένες μεγάλες εφημερίδες το είδαμε να αναφέρονται σε παιδιά που κυβερνούν την Ευρώπη και που δεν μπορούν να δώσουν λύσεις, που είναι κατώτερο των περιστάσεων. Αυτό πια λέγεται και από το διεθνή τύπο. Συμφωνώ απόλυτα. Mm-hmm. Να πάμε τώρα στο θέμα των λύσεων. Βεβαίως. Καταρχήν υπάρχουν δύο κρίσεις. Υπάρχουν δύο διαστάσεις της κρίσης. Είναι η ελληνική πλευρά και η ευρωπαϊκή. Mm-hmm. Η ελληνική πλευρά είναι τι γίνεται με την πραγματική οικονομία, το οποίο θα επιμένω διαρκώς, γιατί όπως είπα και πριν, τα χρηματοοικονομικά εργαλεία δουλεύουν όταν δουλεύει η πραγματική οικονομία. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν εδώ στη χώρα μας δύο σχολές σκέψης. Η μία της Τρόικας που λέει φόροι, πέφτουμε έξω νέα μέτρα, μια πολιτική που απέτυχε πλήρως, και θα σας πω μόνο ένα νούμερο, 28% έχει αυξηθεί το έλλειμμα στο πρώτο εξάμεινο του 2011. Δηλαδή χάνουμε περισσότερα λεφτά ως κράτος φέτος μετά από όλα τα μέτρα από ό,τι χάναμε πέρυσι. Mm-hmm. Και εδώ νομίζω ότι η κυβέρνηση οφείλει μια μεγάλη συγγνώμη στον ελληνικό λαό που έχει υποστεί τόσες θυσίες, έχει υποστεί τόση ανασφάλεια και έχουμε χειρότερα δημοσιονομικά πέρυσι. Mm-hmm. Στην Ευρώπη όμως τώρα. Η επαναπρόσβαση της Ελλάδος στις αγορές, όπως και της Ισλανδίας, όπως και της Πορτογαλίας, πρέπει να γίνει σε ένα καθεστώς στο οποίο λαμβάνουμε υπόψη τις συνέργειες της Ευρωζώνης. Και η μόνη λύση γι' αυτό είναι το ευρωομόλογο. Mm-hmm. Και αυτό το φωνάζει ο Γιούνκερ εδώ και πάρα πολλούς μήνες. Πιστεύω ότι θα προχωρήσει, ελπίζω ότι θα προχωρήσει ταχύτερα στην ατζέντα. Εν τω μεταξύ, μια επιλεκτική χρεοκοπία της Ελλάδος, εκτός από ότι θα κάνει κακό στη χώρα μας, θα επηρεάσει αρνητικά και το κύρος του ευρώ. Mm. Και δεν νομίζω ότι αυτές οι δύο πολιτικές πάνε μαζί. Mm. Δηλαδή, θα έπρεπε να προασπιστεί το κύρος του ευρώ ως προαπαιτούμενο για να στηριχθεί και το ευρωομόλογο και να εκδοθεί σε καλά επιτόκια για όλες τις χώρες της Ευρωζώνης. Άρα νομίζω η επιλεκτική χρεοκοπία θα κάνει κακό και σε αυτό το κοινό εργαλείο. Το θέμα ότι υπάρχει επιμονή όμως και αιμονή στους ιδιώτες. Αυτή η αιμονή στους ιδιώτες όμως έχει οδηγήσει αυτή τη στιγμή την κρίση στην Ισλανδία. Γιατί σας θυμίζω ότι η Ισλανδία μπήκε στο μνημόνιο όταν άρχισε η συζήτηση για τη συμμετοχή ιδιωτών και τώρα πάει στην Ιταλία. Mm-hmm. Αυτό που δεν αντιλαμβανόμαστε είναι ότι προβολούμε το πόδι μας με το να λέμε σε αυτούς που θέλουμε αύριο να μας δανείσουν ότι δεν θα σας πληρώσουμε τα παλιά. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα υπάρχουν νέοι επενδυτές για τα ευρωπαϊκά ομόλογα. Κατά συνέπεια θα γίνει μια αυτοτροφοδοτούμενη προφητεία, ότι και οι ασθενείς χώρες δεν θα επανέλθουν. Αυτή τη στιγμή τι θέλουμε να πετύχουμε? Θέλουμε να πετύχουμε ότι όλες οι χώρες της Ευρωζώνης πρέπει να έχουν ή μόνες ή ξεχωριστά πρόσβαση στις αγορές. Ακριβώς. Για να το κάνεις αυτό πρέπει να έχεις δύο πράγματα. Μια οικονομία υγιή και να έχεις αξιοπιστία στο εξωτερικό. Μπαίνοντας στη διαδικασία της συμμετοχής ιδιωτών, η Ευρωζώνη συνολικά χάνει την αξιοπιστία της και οι διεθνείς επενδυτές πάνε σε άλλες χώρες. Είδαμε πάντως ότι ήρθε στο τραπέζι ξανά, κύριε Μηταράκη, και το θέμα των εμπράγματων εγγυήσεων. Και φαίνεται να υποχωρεί και από αυτή την κόκκινη γραμμή η κυβέρνηση. Είδαμε πώς το εξήγησε με σαφήνεια ο Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Βενιζέλας, λέγοντας ότι υπό προϋποθέσεις θα μπορούσε να γίνει και αυτό. Να βάλει δηλαδή η χώρα μας, να δώσει κάποιες εμπράγματες εγγυήσεις, κάποιες να βάλει κάποιες υποθήκες δηλαδή σε δημόσια περιουσία. Καταρχήν, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πώς αυτή η κυβέρνηση προσπαθεί να διαπραγματευτεί για το καλό του τόπου. Όταν χωρίς πίεση βγαίνει μόνος του κύριος Βενιζέλος και μιλάει για επιλεκτική χρεοκοπία, τώρα βγαίνει και μιλάει ότι ναι, μεν να συζητήσουμε τις εμπράγματες δεσμεύσεις της χώρας, mm-hmm. και το ίδιο κάνει ο Πρωθυπουργός στα διεθνή μέσα. Ναι, αλλά μας πιέζουν, όπως έχετε δει. Υπάρχει τουλάχιστον μια χώρα, η Φινλανδία, που έχει περάσει και από το κοινοβούλιο της το θέμα αυτό και επιμένει σε αυτό, των εμπράγματων εγγύσεων. Όταν όμως η κυβέρνηση ελληνική βγαίνει στα μέσα μόνη της και λέει ότι το συζητάω, mm-hmm. δίνει τροφή σε οποιονδήποτε μας πιέζει. Ναι, βάζει τις προϋποθέσεις όμως. Λέει να τηρηθούν αυτοί οι τρεις άξονες που έχει χαράξει το Eurogroup, το προηγούμενο. Έτσι βάζει όρους σε αυτό. Όχι έτσι, δεν θα πάμε έτσι σε μια τέτοια κατάσταση. Καταλαβαίνουν, νομίζω, κάθε ακροατής ότι όταν αρχίζεις και μπαίνεις σε αυτό το δρόμο, είναι ένας πολύ γλυστερός δρόμος. Mm-hmm. Και κυρίως μια κυβέρνηση η οποία έχει πέσει έξω από τότε που ανέλαβε σε όλες τις οικονομικές της προβλέψεις, οποιαδήποτε συνθήκη βάλεις, αυτή θα αλλάξει με τον χρόνο. Αν αρχίσεις και παραβιάζεις κόκκινες γραμμές,
δίνεις το μήνυμα ότι δεν υπάρχουν κόκκινες γραμμές. Mm-hmm. Και αυτή τη στιγμή το θέμα είναι να γίνει επαναχρηματοδότηση Ελλάδος. Αν η ελληνική οικονομία συνεχίσει στην ίδια πορεία βαθιάς ύφεσης, σε τρεις μήνες την ίδια κουβέντα θα κάνουμε. Mm-hmm. Εσείς πάντως, κύριε Μηταράκη, ως κόμμα λέω τώρα και ως αξιωματική αντιπολίτευση, βρισκόμαστε, είναι σαφές, σε μια πολύ κρίσιμη περίοδο για τη χώρα. Και θα περίμενε κανείς, θα το είπε και ο κύριος Βενιζέλος χθες σε μια δήλωση που έκανε και ήταν σκληρή για τη Νέα Δημοκρατία, θα περίμενε η Νέα Δημοκρατία να στηρίξει την κυβέρνηση και τη χώρα στην πραγματικότητα σε αυτή τη φάση που βρίσκεται και όχι το αντίθετο. Να στηρίξει σε τι? Το ζητάνε και οι Ευρωπαίοι, ζητάνε συνένεση συνεχώς. Εσείς δεν συνένετε παρά στα μίνιμουμ, στα ελάχιστα θα λέγει κανείς, σε ένα-δύο πράγματα. Σε όλα τα υπόλοιπα διαφωνείτε κάθετα. Και οικονόμα να σας πω κάτι πάρα πολύ απλό. Πάρα πολύ απλό. Αν πέρυσι που εμείς καταψηφίσαμε το μνημόνιο είχαμε mm-hmm. πέσει έξω και η οικονομία σήμερα ήταν σε πολύ καλύτερη κατάσταση, θα συζητούσε κανείς για την αξιωματική αντιπολίτευση? Mm-hmm. Θα παρωτάγατε, θα ήταν άσχετη η στάση μας. Mm-hmm. Η κυβέρνηση θα είχε δικαιωθεί και οι Ευρωπαίοι θα είχαν δικαιωθεί στην πολιτική που επιλέξαν. Συμφωνείτε? Κοιτάξτε, το σημαίνει το ανάποδο. Το γεγονός ότι δεν εφαρμόστηκε το μνημόνιο 1, γι' αυτό έχει ευθύνη η κυβέρνηση. Συγγνώμη, έτσι. Συγγνώμη, δεν το συζητώ. Δεν θέλω να στηρίξω την κυβέρνηση, αλλά οι βασικές αρχές του μνημονίου 1 εφαρμόστηκαν. Οι φορολογικοί συντελεστές αυξηθήκανε, οι οριζόντιες περικοπές γίνανε. Αυτά mm-hmm. προέβλεπε πέρυσι το μνημόνιο 1. Mm-hmm. Καθυστερήσαμε λίγο στα κλειστά επαγγέλματα, τελικά. Καθυστερήσαμε στις μεταρρυθμίσεις, βεβαίως. Πολύ λίγο δεν φταίνουν αυτές για το 6% ύφεση. Mm-hmm. Το ότι καθυστερήσαμε ένα τρίμηνο να περάσουμε κάποιες μεταρρυθμίσεις. Και σας mm-hmm. θυμίζω, αν δείτε τις επικαιροποιήσεις του μνημονίου, δεν είχε επισημάνει η Τρόικα σοβαρές καθυστερήσεις που κινδυνεύαν να εκτροχιάσουν το πρόγραμμα. Εμείς άρα λέτε το μνημόνιο 1 στην πραγματικότητα μας έφερε σε δυσκολότερη θέση από ό,τι ήμασταν αρχικά? Βεβαίως, για να σας θυμίσω και ορολογία που χρησιμοποίησαμε πέρυσι, στην προσπάθεια να μειώσει το διασωτικό ένωμα, εκτόξευε το κυκλικό. Δηλαδή mm-hmm. πάρα πολύ απλά μας έβαλε σε μια τόσο βαθιά κρίση, η οποία κατέστρεψε τα δημόσια οικονομικά. Άρα η συνταγή ήταν λάθος. Mm-hmm. Να συνενέσουμε εμείς σε κάτι το οποίο δεν δουλεύει, σε ποιον κάνουμε καλή υπηρεσία? Στους Ευρωπαίους? Mm-hmm. Στη χώρα μας? Άρα το ίδιο πιστεύετε και για τώρα, για το μεσοπρόθεσμο. Το οποίο θεωρώ ότι δεν θα βοηθήσει τη βελτίωση των δημοσίων οικονομικών. Mm-hmm. Στα στοιχεία εξαμήνου, τα δημόσια έσοδα, παρά τις αυξήσεις φόρων πέρυσι, έχουν πέσει 8%. Ξέρετε ποιος είναι ο ετήσιος στόχος? Αύξηση 8,5%. Το ξέρω, σαλίδα 16. Τα είδα τα στοιχεία. Σε αυτό ποιος φταίει? Φταίει η ύφεση. Γιατί υπάρχει η ύφεση? Γιατί έχει αφαιρεθεί όλο το οξυγόνο από την οικονομία, δεν υπάρχει ρευστότητα, δεν υπάρχουν επενδύσεις, δεν υπάρχουν μέτρα ανάταξης. Mm-hmm. Και αυτή τη στιγμή υπάρχουν δύο σχολές σκέψης. Η σχολή σκέψη του Πασόκ που λέει με φόρους μόνο θα μειώσουμε το έλλειμμα και μετά θα ανακάμψει η οικονομία, με την οποία σχολή σκέψης εμείς διαφωνούμε, και εμείς λέμε ότι παράλληλα πρέπει να προστατεύσουμε την ισορροπία μεταξύ επανεκκίνησης οικονομίας, αξιοποίησης δημόσιας περιουσίας και περικοπή δημοσίων δαπανών. Αυτό είπαμε στο Ζάπιο 2. Mm-hmm. Μέχρι στιγμής ο Αντώνης Σαμαράς έχει δικαιωθεί. Mm-hmm. Αυτό δεν είναι πολιτική θέση, είναι οικονομολογική θέση. Από τη στιγμή που έχει δικαιωθεί, θα έπρεπε να μας ακούνε περισσότερο παρά να μας πιέζουν να συνενέσουμε σε κάτι που δεν βγαίνει. Αλλά και σε χώρες που είχαμε συνένεση, γιατί ξέρετε, φέραν το παράδειγμα της Πορτογαλίας, βλέπουμε ότι και στην Πορτογαλία η ίδια συνταγή, παρότι εκεί είναι πιο ελαφριά η αλήθεια είναι και έχουν κάνει αρκετές θετικές προβλέψεις στην Πορτογαλία, παραδείγματος χάρη δεν μειώσαν τις χαμηλές συντάξεις, το οποίο ήταν σημαντικό για την κοινωνική συνοχή, το ίδιο πρόβλημα πάμε να έχουμε. Μάλιστα. Άρα δεν ήταν η συνένεση αυτό που έλειπε. Αυτό που έλειπε ήταν η σωστή οικονομική πολιτική. Κύριε Μηταράκη, σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα και καλή συνέχεια. Ναι. Αυτά λοιπόν και από τον αναπληρωτή τομέαρχη οικονομίας της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Νότι Μηταράκη. Καλημερίζω και τα παιδιά εδώ που βλέπω ότι επικοινωνείτε μαζί μας με πολλά μηνύματα. Κρατάω το μήνυμα του Άρη. Σκέφτομαι, λέει, να πάω.